Αρχικά, θα ήθελα να σας μεταφέρω την ανησυχία της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδριάζει συνεχώς για τις εξελίξεις που αφορούν τον ιό και εισηγείται προς την πολιτεία σε πολύ δύσκολα θέματα που αφορούν την επιστροφή στην κανονικότητα του πληθυσμού μας. Η Επιτροπή προσπαθεί να εισηγείται με το κατά το δυνατόν αρτιότερο επιστημονικό τρόπο και έχει ομόφωνα τοποθετηθεί για τη χρήση των μασκών και την ωφέλεια από αυτές. Σίγουρα υπάρχουν και αυξάνεται ο αριθμός ενεργών εστιών στην πατρίδα μας. Ίσως να πληροφορηθήκατε μόλις ότι ο νέος αριθμός κρουσμάτων είναι πάνω από τα 120 κρούσματα. Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων έχει αρκετές αιτίες, όπως ο αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και η διενέργεια πιο στοχευμένων ελέγχων που αφορούν και συρροές ασθενών. Δεύτερον, η αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού μας μετά την άρση του απογορευτικού, όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες του κόσμου μετά από την πρώτη φάση της επιδημίας, και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλές τοπικές εστίες, διπλασιασμό των κρουσμάτων και χώρες Ευρωπαϊκής Υπήρου. Τρίτον, την αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού σε συνθήκες στενού συγχρονισμού, όπου δεν τηρούνται τα μέτρα απόστασης, όπου δεν τηρούνται οι προφυλάξεις. Χαρακτηριστικά είναι τα πρόσφατα παραδείγματα εστιών σε κρατοβιομηχανία, με 35 έως τώρα καταγεγραμμένα κρούσματα, σε εστιατόριο μπαρ, με 7 έως τώρα καταγεγραμμένα κρούσματα, σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως η Γάμη, με 45 έως τώρα καταγεγραμμένα κρούσματα σε έναν γάμο στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο ένα έβριμα που έχουμε από τα δεδομένα ως σήμερα είναι η ξεκάθαρη μετατόπιση των θετικών κρουσμάτων σε νεαρότερες ηλικίες τους τελευταίους 2 μήνες. Αυτό μπορεί να έχει πολλαπλές εξηγήσεις, όπως την αύξηση των ελέγχων, τον έλεγχο αρκετών ταξιδιωτών, οι οποίοι είναι συνήθως νεότερης ηλικία, αλλά και τον έλεγχο επαφών ανθρώπων, οι οποίοι στην εποχή του απαγορευτικού δεν ελέγχονταν. Ένα σημαντικό μέρος των κρουσμάτων που παρατηρούνται είναι ασυμπτωματικά. Για παράδειγμα, αν κοιτάξει κανείς την περίοδο 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου και 144 κρούσματα με πλήρη δεδομένα, τα 34, δηλαδή το 24%, ήταν ασυμπτωματικά. Από την επιδημική επίσης καμπύλη, φαίνεται πως έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωμένων κρουσμάτων από ό,τι τους προηγούμενους βήμες, από ό,τι τους προηγούμενους μήνες. Αυτό είναι λογικό, με βάση το άνοιγμα του τουρισμού. Εν τούτης, τις τελευταίες εβδομάδες ανεβαίνει ο αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων. Χαρακτηριστικά και ως παράδειγμα, για την περίοδο 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, με 113 κρούσματα με πλήρη δεδομένα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, το 10% μόνο ήταν εισαγόμενα και τα υπόλοιπα εγχώρια. Ένα θετικό επί του παρόντος σημείο είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί πίεση στο σύστημα υγείας. Έχουμε μια μικρή αύξηση της νοσηλείας και μια μικρή αύξηση της μέθειας της διασωληνώσης. Χρειάζεται όμως μεγάλη επαγρύπνηση για τυχόν εκθετική αύξηση. Η κατάσταση μπορεί γρήγορα να μας ξεφύγει. Θέλει εγρήγορση, θέλει προσοχή από όλους μας. Με βάση το σύνολο των κρουσμάτων, ο στιγμιαίος ρυθμός αναπαραγωγής τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην μονάδα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει μια επιδημία που διατηρείται. Δηλαδή κάθε κρούσμα δίνει κατά μέσο όρο άλλο ένα. Αν συνεχίσουμε έτσι, κάθε εισερχόμενο θετικό κρούσμα σε ένα πληθυσμό θα αποτελεί και μια νέα συνεχιζόμενη αλυσίδα μετάδοσης. Και έτσι θα οδηγούμαστε σε αυξανόμενο ρυθμό μολύνσεων και κρουσμάτων. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι με τα έως τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται ένα ρο μεγαλύτερο του ένα. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Θα σήμαινε εκθετική αύξηση κρουσμάτων ή μια δεύτερη, κατά κάποιον τρόπο, επιδημία, ένα δεύτερο μεγάλο κύμα. Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος υπάρχει και η ανησυχία εντείνεται. Για να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων, πρέπει να ρίξουμε το ρο κάτω από το ένα, με περισσότερη ευαισθησία από όλους μας, με τήρηση των μέτρων. Εχθές, ο Πρόεδρος και οι αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας